Επιβεβαιώθηκε τελικά η πληροφορία ότι ο υποδιοικητής του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Ξάντης, Γρηγόρης Ακριβόπουλος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά που εμπλέκει την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Ξάντης με αφορμή αφίσατος που εικόνιζε μια γελιογραφία του γνωστού σκητσογράφου Ανδρέα Πετρουλάκη. Το σκίτσο, που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του νοσοκομείου εν ώψη της ημερίδας που είχαν πραγματοποιήσει προμηνώς, προκάλεσε την αντίδραση του υποδιοικητή. Στην γελιογραφία εμφανίζεται ένα ασθενοφόρο να σταματά την ώρα της διακομιδής σε ένα φαρμακείο με τον ασθενή να ζητά από το φαρμακείο όλο το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό, υπονοώντας ότι αυτό δεν βρίσκεται στα δημόσια νοσοκομεία. Πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του τύπου ότι ο υποδιοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Ακριβόπουλος, έκανε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείου Ξάνθης για την αφίσα που είχε βγάλει προπαγανδίζοντας την εκδήλωση στις 5 Νοεμβρίου που είχε γίνει στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, όπου συζητήθηκε το μέλλον του νοσοκομείου Ξάνθης, στην οποία εκδήλωση, θα θυμίσω, συμμετείχε ο διοικητής του νοσοκομείου, οι γιατροί του νοσοκομείου, το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου, ο Σεβασμιότατος, διάφοροι φορείς της πόλης, είτε συνδικαλιστικοί είτε από το Δήμο, και επίσης οι σύλλογοι χρονίως πασχόντα. Εκεί τέθηκαν όλα τα ζητήματα και έγινε μια κουβέντα. Είχατε κάνει σχετικό ρεπορτάζ. Αφού περάσανε μέρες από τον απόϊχο της εκδήλωσης, στις 16 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, ο υποδιοικητής μας έκανε μήνυση για εκείνη την αφίσα. Η αφίσα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γελιογραφία των νέων του Άρη Πετρουλάκη, γνωστού γελιογράφου. Έχει τη γελιογραφία που παριστάνει ένα ασθενοφόρο να σταματάει σε ένα φαρμακείο και να παραγγέλνει διάφορα χρειαζόμενα πράγματα για να τα πάρει ο ασθενής στο νοσοκομείο. Και το σύνθημα που ήταν από κάτω, ότι η Ξάνθη υπερασπίζεται την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου. Τι άλλο να πω. Η όλη υπόθεση της μήνυσης είναι μια γελιογραφία που σε αντιμετωπίζεις με γέλιο. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε και εμείς τη μήνυση, με γέλιο. Μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Γιατί αν κάποιος νομίζει ότι θύχτηκε από αυτό, πρώτον, η αφίσα είχε κολληθεί 7 μέρες πριν την εκδήλωση. Στις 5 Νοεμβρίου, που ήταν όλος ο κόσμος μέσα στο αμφιθέατρο, ας είχε το θάρρος ενώπιον του κόσμου να βγει και να πει ότι εγώ αυτό το βρίσκω προσβλητικό για αυτό και για αυτό το λόγο. Να δούμε τι απάντηση θα έπαιρνε από τον κόσμο. Δεν το έκανε. Προτίμησε να κρυφτεί και ύπουλα, 11 μέρες μετά, να κάνει τη μήνυση. Τότε θυμήθηκε ότι είναι προσβλητική. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτό γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Για να τρομοκρατήσει τους γιατρούς και το προσωπικό. Να μην ανοίγουν το στόμα τους και να συγκαλύπτουν την αλήθεια. Αλλά εμείς ως γιατροί ξέρουμε ότι ένα σύμπτωμα το προβάλλεις, το αναδεικνύεις για να βάλεις τη διάγνωση και να δώσεις τη θεραπεία. Δεν το συγκαλύπτεις και δεν το κρύβεις. Άρα και τα συμπτώματα κάποιων ελλείψεων στο νοσοκομείο τα προβάλλουμε με στόχο να βάλουμε τη διάγνωση και να δώσουμε τη θεραπεία. Εμείς πάντα ως γιατροί θα λειτουργούμε και υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 54 του κώδικα ιατρικής διοντολογίας λέει ότι ο γιατρός, ακόμα και υπό απειλή της ζωής του ευρισκόμενος, οφείλει να υπερασπίζεται το συμφέρον των ασθενών. Δεν υπάρχει κανείς Ακριβόπουλος, κανείς υποδιοικητής, καμιά εξουσία που θα μας κάνει να παραβούμε αυτό το πράγμα. Η εικόνα ένδυας της δημόσιας υγείας που εικονίζεται στο συγκεκριμένο σκίτσο προφανώς και θεωρήθηκε δυσφημιστική από τον υποδιοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος εδώ και μερικές εβδομάδες έχει καταθέσει τη σχετική μηνυτήρια αναφορά. Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Ακριβόπουλος επιβεβαίωσε ότι έχει καταθέσει την αναφορά, αλλά δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο στο ζήτημα που έχει προκύψει. Πάντως, είναι μια ακόμα υπόθεση που μαρτυρά ότι η Ένωση Γιατρών και Διοίκηση δεν έχουν ταυτόσιμες απόψεις στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης που πλήττει αναγκαστικά και το χώρο της δημόσιας υγείας.